Καταρχήν, Ματίνα, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από τη Λευκορωσία. Αυτό που έγινε μου θυμίζει λίγο αυτό που έγινε χθες στην Κρυμαία. Ακριβώς, Νίκο. Έχουμε λοιπόν ένα ακόμα επεισόδιο καρμπών με το σφοδρό και μυστήριο χτύπημα που είχαμε δει στην Κρυμαία. Αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί η Λευκορωσία. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής Γκομέλ, μιλάμε για έδαφος Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το οστικό κύμα έφτασε, έγινε αισθητό μέχρι και την πόλη Γκομέλ. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας απέδωσε τις εκρήξεις σε ανάφλεξη, όπως λέει σε ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια αλλαγής κινητήρα σε ένα όχημα. Δεν ατύχημα δηλαδή, λοιπόν, ό,τι λένε και οι Ρώσοι για την Κρυμαία. Δεν αναγνωρίζει ότι σημειώθηκε επίθεση, όπως ακριβώς είχαμε δει και στην Κρυμαία. Στο κάδρο, ωστόσο, της ανησυχίας και του προβληματισμού μπαίνουν οι δηλώσεις λίγες μόλις ώρες πριν του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο έχει διατεθεί από τη Λευκορωσία στις ρωσικές δυνάμεις και μάλιστα βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχό τους ήδη, προκειμένου να εξαπολύονται από αυτό επιθέσεις με πυράβλους Ισκαντέρ και S-400 προς την Ουκρανία. Πήγε συμπτώσεις Κρυμαία-Λευκορωσία, νότια-βόρεια.